Μεγάλο μεγάλο τρανού δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστούμε που είστε σε όλοι εδώ. Σας καλωσορίζουμε. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε την κυρία Μπούζατρα Αντωνία που είναι περιφερειακή σύμβουλος και μας τιμά συνέχεια εδώ και μας βοηθάει πολύ για τον τόπο μας και είναι και η υπεύθυνη που θα φτιάξουμε και τον δρόμο Ράχης Περιστεριά γιατί έχουμε το χειρά. Ένα τεχνό και βοηθάει και θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο να κάνουμε και άλλα έργα. Το κύριο Μητρόπουλο, τον αρχηγό της Δημοκρατίας και μας θυμά πάντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριο Μητρόπουλο. Το κύριο Κανελόπουλο, τον Ζαχαρία, που είναι το πρόσφατο της Δημοκρατίας και βοηθάει όσο μπορεί από την πλευρά του και πάντα είναι η παρουσία του μπροστά. Τον κύριο Γεωργιόπουλο Δημήτρη, τον ευχαριστούμε θερμά που ήρθε. Γεωργιόπουλο Δημήτρη. Τον κύριο Γκούτρα Ανδρέα από τα Πλατάνια. Τεχνική στρατοσύνη τη τώρα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είχα πει και τι τρόπο με τη γωνιά έτσι, ότι δεν θα μιλάω έτσι, θα μιλάω με την τρόπο. Γιατί το ρεύμα έχει έρθει εκεί. Αυτός είναι εντοστάσιο με άλλη χρονιά θα πει ένα βάζο. Κατά μένα, για τους χώρους, όπως δεν έχει έρθει αυτό με ένα πίνι, για να μην έρθει. Περίμενε το σουβλάκι. Ελπίζω σου τώρα με την παρόθμιση της Προέδρου του Βοσού να έρθει και του δρόμου που έχουμε και περισσότερα πράγματα όσον αφορά από αυτό. Και να έρθει ο Βοσός. Και μας τιμά και την παρουσία τους και τέσσερις διάλειμμες μέσα στην παρέα. Εκεί πρέπει να ακούγεσαι πιο καλά, Αστάθη. Εκεί ακούγεσαι πιο καλά. Α, αυτό είναι. Μπράβο, έτσι αυτό είναι. Πρώτα για την αμφίεση. Έχει μια μπύρα από πίσω. Λίγο. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες. Ησυχία λίγο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για μια ακόμη φορά στον χώρο αυτό της Περιστεριάς, τον οποίο σαν σύλλογο Λιραίων και Αλυμαχαίων ξεκινήσαμε να αξιοποιήσουμε εδώ και κάποια χρόνια. Εγώ είμαι συναισθηματικά φορτισμένος αυτή τη στιγμή, γιατί σε αυτήν εδώ την πηγή, μικρό παιδάκι, έπιανα νερό και ανέβαινα από αυτήν το βράχο εκεί πέρα που βλέπετε. Δεξιά σας επάνω με μία σάμνα, με μία πίκα νερό. Για να πάω επάνω που φύλαγα τα κοτόπουλα της οικογένειας. Βλέποντας λοιπόν αυτό το χώρο να τον έχουμε αξιοποιήσει έτσι, είμαι ενθουσιασμένος. Και αυτό το οφείλουμε στους χωριάτες μας, στο Σύλλογο και στο Δήμο πρώην Παρουσίας και τώρα Τριφυλίας. Δεν αναφέρομαι σε παρουσίες. Εκείνο που θέλω να προσέξω είναι το εξής, ότι ο χώρος αυτός αξίζει την προσοχή και την αγάπη όλων μας. Διότι μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα συνδυάζει αρχαιολογικό χώρο την Περιστεριά, Ρωμικηναϊκής εποχής πριν από το 1750 π.Χ. Συνδυάζει το Φαράγγι με τους Θαλακτίδες και τον Καταράκτη. Συνδυάζει το Χήμαρο που βλέπετε που ενώνεται με τον Αρκαδικό ποταμό που πολλοί τον διέσχισαν σήμερα από τα διπόταμα επάνω. Συνδυάζει βράχους που θυμίζουν μετέωρα. Έχει δίπλα τον αμαξιστό δρόμο και είχε και την σιδηροδρομική γραμμή του σιδηρόδρομου που δυστυχώς τελευταία έκλεισε. Όλα αυτά σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα τοπίο που συνδυάζει τον αρχαιολογικό χώρο και το φυσικό κράτος.
Και αν η πατρίδα μας είναι για κάτι γνωστή, είναι για τους αρχαιολογικούς χώρους, για τους ιστορικούς τόπους και για το μεγαλείο που έχει ο φυσιολογικός της διάκρονος. Λοιπόν, ας τον αγαπήσουμε το χώρο αυτό, ας ερχόμαστε εδώ, ας τον διαδώσουμε και στους άλλους, γιατί λυπάμαι που το λέω πολύ και Παρίσι δεν έχουμε ούτε μία φορά. Λοιπόν, και για το Δήμο και για την Περιφέρεια, παράκληση να μας βοηθήσουν πρώτα για το δρόμο και για ό,τι άλλα έργα έχει προγραμματίσει ο Σύλλογος. Σας ευχαριστώ, καλή να περάσετε και την πρώτη να είμαστε καλά. Να την περιεπερέσουμε και να κάνουμε άλλα.